Το σημερινό νομοσχέδιο το οποίο συζητάμε δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια περαιτέρω προσπάθεια προσαρμογής της νομοθεσίας μας στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1370 του 2007. Ένας Ευρωπαϊκός Κανονισμός για τις μεταφορές, ο οποίος αποτελεί και ύμνο στην επιχειρηματική δράση στον τομέα των μεταφορών, μια επιχειρηματική δράση η οποία εμπορευματοποιεί ακόμη περισσότερο τις κοινωνικές ανάγκες για τις μεταφορές. Και καλό θα ήταν να σταθούμε εδώ πέρα τι σημαίνει εμπορευματοποίηση των αναγκών. Πρώτα απ' όλα σημαίνει διεύρυνση της ψαλίδας ανάμεσα στις υπαρκτές δυνατότητες για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του λαού και στο επίπεδο ικανοποίησης αυτών των αναγκών, όπου επί της ουσίας οι δυνατότητες διευρύνονται, ενώ αντίθετα υποβαθμίζεται η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Γιατί κανείς δεν αμφισβητεί ότι στη χώρα μας έχουμε να κάνουμε με πανάκριβες μεταφορές. Ποιος πληρώνει αυτές τις πανάκριβες μεταφορές, ποιος υποχρεώνει να τις πληρώσει? Τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Γιατί αυτά έχουν τη δυσκολία να ανταποκριθούν σε πολύ ακριβές μεταφορές. Δεύτερο ζήτημα. Ποιος καθορίζει τα δρομολόγια και τη συχνότητα των δρομολογίων? Δεν τις καθορίζει η ικανοποίηση των αναγκών, η διασύνδεση περιοχών, αλλά αντίθετα τις καθορίζει η κερδοφορία. Θα φέρω ένα απλό παράδειγμα από τα χιλιάδες που υπάρχουν. Από ένα κτέλ το οποίο είναι ιδιαίτερα κερδοφόρο κτέλ, από το κτέλ Αχαΐας. Και θα τα καταθέσω στα πρακτικά τα δρομολόγια αυτής της εβδομάδας που διανύουμε τώρα. Για την Αθήνα έχει 27 δρομολόγια μέσα σε 17 ώρες, που βεβαίως την εβδομάδα του Καρναβαλιού είναι κάθε 5 λεπτά τα δρομολόγια, ενώ αντίθετα για τα Καλάβρητα, 60 περίπου χιλιόμετρα μακριά από την Πάτρα και τουριστικός προορισμός, κάποιες μέρες έχει 2 δρομολόγια, ένα το πρωί και ένα το μεσημέρι. Το απόγευμα δεν μπορείς να πας ούτε να γυρίσεις από τα Καλάβρητα ή να γυρίσουν οι Καλαβριτινοί από την Πάτρα, που είναι διοικητικό κέντρο. Και κάποιες μέρες έχει μόνο ένα δρομολόγιο. Δηλαδή, ενώ τη Δευτέρα έχει 2, την Τρίτη έχει ένα δρομολόγιο. 5,5 ώρα το πρωί από Πάτρα και 2 ώρα από τα Καλάβρητα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει δουλειά την Τρίτη στα Καλάβρητα, πρέπει να φύγει από την Πάτρα από τη Δευτέρα. Ή αν έχει κάποιος δουλειά στην Πάτρα, το ίδιο πρέπει να διανυχτερεύσει. Αν είναι δυνατόν και για μια απόσταση, ή τον υποχρώνεται να πάρει ταξί, να αναγκάσει συγγενείς, φίλους, γνωστούς να τον μεταφέρουν. Να λοιπόν ποιο είναι το αποτύπωμα αυτής της πολιτικής, αν είναι δυνατόν. Αυτό σημαίνει η ξυπερέτηση και ικανοποίηση των αναγκών, ή συρρυκνώνουν τα δρομολόγια σε τόσο μεγάλο βαθμό που να μην μπορούν να ικανοποιούνται αυτές οι ανάγκες? Έτσι λοιπόν, αυτή η λογική της εμπορευματοποίησης είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, επιβεβαιώνεται, και ταυτόχρονα είναι και σε βάρος των εργαζόμενων στον κλάδο των μεταφορών. Γιατί έχουμε εντατικοποίηση των εργαζόμενων. Σας είπε και ο εισηγητής μας, ο κύριος Δελής. Η πλήρωση λέει μπορεί να είναι μέχρι 65% των θέσεων που προβλέπεται στο οργανόγραμμα για να μπορούν να υπάρχουν μετακινήσεις από τη μία εταιρεία στην άλλη, με το άρθρο 44. Τι σημαίνει 65%? Εντατικοποίηση, εφόσον δεν καλύπτει το προσωπικό. Εντατικοποίηση, χαμηλές αποδοχές, αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης, επικινδυνότητα. Γιατί έχουμε να κάνουμε. Και εδώ πέρα, ενώ υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προσπαθούμε να βρούμε ψευδεπίγραφες διαφοροποιήσεις. Όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κατηγορεί την κυβέρνηση? Ότι δεν προχωράει σε πραγματική απελευθέρωση των χερσαίων μεταφορών, των οδικών μεταφορών. Δηλαδή, παραμένει λέει, το μονοπόλιο, το χτέλ, και δεν μπαίνουν κι άλλοι μέσα όμιλοι. Μα την απελευθέρωση ποιος τη θέλει? Επιδίωξη του κεφαλαίου είναι η απελευθέρωση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Να μπορούν να πάρουν για αυτή ένα κομμάτι της πίτας. Ένα. Δεύτερον, πού οδηγεί αυτή η απελευθέρωση? Οδηγεί σε ακόμη μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση και στη δημιουργία καρτέλ. Δεν το βλέπουμε στις ακτοπλοϊκές μεταφορές τι έχει γίνει. Οι πρόσφατες εξαγορές που έγιναν το τελευταίο διάστημα, τι είναι, προς όφελος των λαϊκών στρωμάτων και των αναγκών των νησιωτών μας, ή εξυπηρετούν άλλους σκοπούς? Έτσι λοιπόν, ο ανταγωνισμός τον οποίο λέτε ότι δήθεν θα φέρει αποτελεί και τον παράγοντα υποβάθμισης
του μεταφορικού έργου. Όπως για παράδειγμα είναι η εικόνα των σιδηροδρόμων. Καλά μιλάτε για ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου στην Ελλάδα. Σοβαρολογείτε κύριε της κυβέρνησης, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ και κύριε του ΠΑΣΟΚ. Για ποιο σιδηροδρομικό δίκτυο μιλάτε? Έχετε το θράσος και μιλάτε. Για το δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, άντε και Κόρινθο, που φτάνει μέχρι τη Δράμα. Αυτό είναι αναπτυγμένο σιδηροδρομικό δίκτυο την 21ο αιώνα. Ο Μοριάς δεν έχει σιδηροδρόμο. Η Ήπειρος δεν έχει. Η Ρούμελη δεν έχει. Η Δυτική Μακεδονία δεν έχει. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη δεν έχει δρομολόγια, σιδηρόδρομο. Ούτε δρομολόγια. Και έχετε το θράσος να λέτε, μα πώς θα έχει σιδηρόδρομο όταν το ΚΤΕΛ Αχαΐας κάνει 30 δρομολόγια την ημέρα Αθήνα Πάτρα. Για φανταστείτε με το σιδηρόδρομο πώς θα έκανε. Αν υπήρχε σιδηρόδρομο, σκέφτονται μέχρι την Πάτρα. Για να δούμε λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός, τον οποίο όλοι σας υπηρετείτε, οδηγεί σε αυτές τις συνθήκες. Γιατί ακριβώς ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι ακριβώς να ικανοποιήσει τα συμφέροντα και της σημερινής και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Αυτός ήταν η υποταγή στα διευρωπαϊκά δίκτυα που λένε ανάπτυξη των υποδομών έτσι όπως εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενοποίηση της αγοράς και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Και τρίτο ζήτημα είναι με βάση τις ανάγκες που έχει αναλάβει η χώρα μας στα πλαίσια των υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Υπουργός από το βήμα αυτό? Ότι ο σιδηρόδρομος θα φτάσει μέχρι την Αλεξανδρούπολη, λέει. Γιατί? Για να μπορέσει το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που έχει μετατραπεί σε αμερικάνικη βάση να μεταφέρει νατοϊκά στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη και να παίξει αυτό ακριβώς το ρόλο. Να λοιπόν για ποιανού ανάγκες σχεδιάζει η σημερινή κυβέρνηση αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Έτσι λοιπόν και με το σημερινό νομοσχέδιο και στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών συνεχίζει την πολιτική απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών με κάθε τρόπο, μια πολιτική η οποία διασπά επί της ουσίας την καθετοποιημένη τομέα, μορφή την οποία είχε ο ΟΣΕ στη χώρα μας πριν από μερικές δεκαετίες. Η τρένοσε ήδη η επιβατική έχει δοθεί στους Ιταλούς και τώρα μάλιστα μετατρέψει σε ξεχωριστές εταιρείες τον ΟΣΕ με την ΑργοΣΕ. Αυτό τι είναι? Είναι ορθολογική επιλογή αυτό ή είναι ανορθολογική? Εμείς λέμε καθαρά είναι ανορθολογισμός αυτό. Γιατί άλλες προτεραιότητες και άλλους σχεδιασμούς θα έχει ο ΟΣΕ που συντηρεί και διαχειρίζεται το υπάρχον δίκτυο και άλλες προτεραιότητες και προσανατολισμούς θα έχει η ΕργοΣΕ η οποία θα αναπτύσσει το δίκτυο το σιδηροδρομικό. Πού ακούστηκε αυτό το πράγμα? Πώς θα συντονίζονται αυτά πλέον? Καθένας θα βάζει τις δικές του και πώς θα τις βάζει? Με βάση τις προτεραιότητες και τις ανάγκες που θέλει να εξυπηρετήσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στο όνομα των καθυστερήσεων που έχουν οι μελέτες, αυτό μας μάρανε και όχι άλλα πράγματα, γιατί βεβαίως υπάρχουν καθυστερήσεις, τι κάνετε? Προωθείτε τη μέθοδο των μελετοκατασκευών για να γίνουν, λέει, γρήγορα τα έργα. Τι σημαίνει μέθοδος μελετοκατασκευών? Όπως συμφέρει το μελετητή κατασκευαστή, θα γίνει μελέτη για να την αξιοποιήσει αυτή τη μελέτη και με βάση τις προτεραιότητες μεγιστοποίησης του κέρδους του. Και όχι στον αναγκών, άρα θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα το επόμενο διάστημα. Έτσι λοιπόν, τι είναι αυτό που εμποδίζει να υπάρχουν σύγχρονες μεταφορές που να ικανοποιούν και να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες? Εμείς το λέμε καθαρά. Το κέρδος και ο ανταγωνισμός είναι αυτός που τα εμποδίζει. Γιατί δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός και τα διάφορες μορφές μεταφορών να έχουν συμπληρωματικό ρόλο και όχι ανταγωνιστικό? Οι εναέριες μεταφορές, οι χερσαίες μεταφορές οδικές και σιδηροδρομικές και οι ακτοπλοϊκές μεταφορές. Βεβαίως θα μπορούσε να υπάρχει αυτό. Που να ο καθένας συμπληρωματικά να συνδράμει προς αυτή την κατεύθυνση. Που να υπάρχουν συχνά δρομολόγια, γρήγορες μεταφορές, ασφαλείς μεταφορές, φθηνές για το λαό μεταφορές και μάλιστα για τους εργαζόμενους και για την ΕΛΕ να είναι δωρεάν μεταφορές. Δωρεάν για εργαζόμενους και για νεολαία. Και βεβαίως και προστασία του περιβάλλοντος. Μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά μαζί? Όχι βέβαια, δεν μπορείτε να τα συνδυάσετε όλα αυτά τα κριτήρια. Έτσι λοιπόν, για να συνδυαστούν όλα αυτά τα κριτήρια, τι χρειάζεται? Κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγής χρειάζεται. Κοινωνικοποίηση των δικτύων. Κοινωνικοποίηση των υποδομών μεταφοράς. Και αυτό μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να το κάνει. Να λοιπόν πώς αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά η υπεροχή του σοσιαλισμού απέναντι στο δικό σας άπιο σύστημα, το οποίο εσείς υπερασπίζετε και παρά την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήμης, επιδεινώνει, υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο τη θέση του λαού και την ικανοποίηση των αναγκών του. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και
Όποια πέτρα και ασηκώσει από την πολιτική την οποία ακολουθείτε, θα δεις αυτό. Την ικανοποίηση με κάθε τρόπο των αναγκών των επιχειρηματικών ομήλων. Με βάση αυτό κάνετε το σχεδιασμό και νομοθετείτε. Γιατί θέλετε με αυτόν τον τρόπο να θωρακίσετε την ανταγωνιστικότητα και την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των καπιταλιστικών ομήλων. Αυτό κάνει και η τροπολογία την οποία φέρετε για τους τουριστικούς λιμένες και μαρίνες, όπου επί της ουσίας τι κάνετε, αποτελεί αυτή η τροπολογία κορονίδα της ασυδοσίας όλων αυτών οι οποίοι θα διαχειριστούν τους τουριστικούς λιμένες και τις μαρίνες. Μπορεί να κάνουν τα πάντα, ό,τι γουστάρουν, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τον υγειαλό και τους περιορισμούς που μπορεί να βάζει ο πολυδομικός σχεδιασμός. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο ο Υπουργός να τονίσει ότι όλο αυτό έρχεται συμπληρωματικά σε μια εξαιρετική χρονιά για τον τουρισμό. Βεβαίως ήταν εξαιρετική, αλλά για ποιους ήταν εξαιρετική, κύριε Υπουργέ του Τουρισμού? Για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Γιατί εκεί συγκεντρώθηκε το σύνολο ουσιαστικά της τουριστικής δραστηριότητας και του εισερχόμενου τουρισμού. Από την άλλη μεριά, τι ήταν οι εργαζόμενοι? Ένα εργασιακό μεσαίωνα βίωναν. Και μάλιστα έφτασε στο σημείο να μην μπορούν να καλύψουν 50.000 θέσεις εργαζόμενων. Να μην μπορούν να καλυφθούν αυτές τις 50.000 θέσεις. Γιατί? Γιατί ακριβώς επικρατεί εργασιακός μεσαίωνας και εντατικοποίηση. Και από την άλλη τη μεριά, για το λαό, απλησίαστο όνειρο να πάει να κάνει διακοπές. Και δεν λέμε σε πεντάστερα ξενοδοχεία που είναι δικαίωμα και σε πεντάστερα να πάει να κάνει, αλλά ούτε και σε υποβαθμισμένα ξενοδοχεία της διπλανής περιοχής του. Σε απόσταση 10 και 15 χιλιόμετρο δεν μπορούσε να πάει. Να λοιπόν που οδηγεί η καπιταλιστική ανάπτυξη που όλοι εσείς υμνείτε με κάθε τρόπο. Οδηγεί ακριβώς το να συσσωρεύεται ο πλούτος σε όλο και λιγότερα χέρι και από την άλλη μεριά να υποβαθμίζεται η θέση της λαϊκής οικογένειας. Και ο τουρισμός είναι το χαρακτηριστικό γνώμη της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Όπως επίσης παιδί της καπιταλιστικής ανάπτυξης, θα πάρω και τη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, όπως ακριβώς παιδί της καπιταλιστικής ανάπτυξης είναι και η ακρίβεια, που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί ο άλλος να ζήσει με το μισθό και τη σύνταξή του για πάνω από 10-15 μέρες και να καλύψει τις ανάγκες του. Και πού οφείλεται η ακρίβεια? Στη λογική της απελευθέρωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, που την υπηρετήσαν όλες οι κυβερνήσεις, στην καταστροφή παραγωγικών δυνατοτήτων στη χώρα μας. Ο Λιγνίτης καταστράφηκε, απαξιώθηκε. Γιατί ακριβώς έπρεπε να πάμε στην πράσινη μετάβαση που ικανοποιεί τις ανάγκες των αρπακτικών της πράσινης ενέργειας για πολύ ακριβό ρεύμα και σε όλα αυτά προσθέσετε φόρους, τέλη, χρηματιστήριο για να γίνει απλησίαστη η ενέργεια ή το πετρέλαιο ή η βενζίνη. 60% είναι φόροι στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Το ίδιο περίπου αντίστοιχα είναι και στην ηλεκτρική ενέργεια. Και από εκεί υπάρχει και το κέρδος και η κερδοσκοπία και των επιχειρηματικών ομήλων. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική επιλογή την οποία ακολουθήσατε που οδήγησε στο μη δυνατότητα κάλυψη των αναγκών και στην ενεργειακή φτώχεια. Και αλήθεια η απάντηση σε αυτή την κατάσταση είναι η επιδοματική πολιτική, πιστεύετε? Μια επιδοματική πολιτική που είναι απλά και μόνο η επιστροφή ενός μικρού μέρους των τεράστιων απολειών που έχει ο λαός και τα λαϊκά στρώματα. Μια πολιτική η οποία κάνει αναδιανομή επιδοματική πολιτική από τους λιγότερους φτωχούς προς τους περισσότερους φτωχούς. Γιατί ποιος πληρώνει αυτά τα επιδόματα? Η φορολογία των εργαζόμενων και του λαού και τα διάφορα τέλη που πηγαίνουν στο πράσινο ταμείο, που τα πληρώνει ο ίδιος ο λαός από τους λογαριασμούς του. Και βεβαίως η επιδοματική πολιτική που η αντιπολίτευση σας κατηγορεί ότι είναι μικρή, γιατί και αυτή η επιδοματική πολιτική κάνει, που οδηγεί στη συμπίεση των απαιτήσεων. Δηλαδή να μάθει ο λαός να ζει με λίγα. Να μάθει να ζει με τη φτώχεια του. Εκεί οδηγεί. Και τέλος, βέβαια, όλη αυτή η διαδικασία της επιδοματικής πολιτικής δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια έμεση χρηματοδότηση των επιχειρηματικών ομήλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας. Και αυτή η λογική, αυτή η επιλογή είναι μια πολιτική χωρίς αντίκρισμα. Γιατί είναι χωρίς αντίκρισμα? Γιατί όταν δεν αντιμετωπίζονται οι αιτίες ακριβής ενέργειας, που είναι το ενεργειακό μείγμα και η πολιτική που ικανοποιεί αυτό το ενεργειακό μείγμα και παραμένουν οι παράγοντες αναπαραγωγής, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, πολύ δε περισσότερο που η κατάσταση αυτή οξύνεται εξαιτίας του υπεριαλιστικού ανταγωνισμού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον ΝΑΤΟ από τη μία μεριά και στη Ρωσία από την άλλη. Αυτός ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των διαδρόμων οδήγησε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτόν τον πόλεμο.
Γιατί όλες οι κυβερνήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία την έχουν μετατρέψει σε ορμητήριο. Γιατί τη μετατρέψατε σε ορμητήριο? Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Για να συμμετέχει η Ελλάδα, επιχειρηματική ομιλία, δηλαδή στο πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών. Γιατί αυτό σημαίνει γεωστρατηγική αναβάθμιση. Και σε αυτό είσαστε ομονοείτε, στη γεωστρατηγική αναβάθμιση. Άρα από αυτή την άποψη, αυτή η επιθετική επιλογή της ελληνικής άρχουσας τάξης που θέλετε να την ικανοποιήσετε με κάθε τρόπο, είναι που συγκρούεται με τις επιδιώξεις της τουρκικής αστικής τάξης. Και η επιθετικότητα βέβαια στις Τουρκίες στο τελευταίο διάστημα κλιμακώνεται. Γιατί έχει αποθρασινθεί η Τουρκία και κλιμακώνει την επιθετικότητα? Για τη διακηρυγμένη επιλογή των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ ή να μην διαταραχτεί η νατοϊκή συμμαχία και συνοχή. Και ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό σκέλος. Αυτό λένε οι Αμερικανοί. Αυτό λέει το ΝΑΤΟ. Αυτό λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσοχή. Το ΝΑΤΟ και τα μάτια σας. Γιατί θέλουν την Τουρκία πάει στη θυσία μέσα στο ΝΑΤΟ. Γιατί είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό αποθρασύνει την επιθετικότητα της Τουρκίας και φτάνει στο σημείο να διεκδικεί και νησιά πλέον. Όχι μόνο γκρίζες ζώνες. Με αυτόν τον τρόπο θα απαντήσουμε στην. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα απαντήσουμε σε αυτή την επιθετικότητα? Δίνοντας ακόμη περισσότερα, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ, με ανταλλάγματα δήθεν. Ποια ανταλλάγματα θα σου δώσουν? Μα οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ λένε στη διαχείριση στο Αιγαίο. Στη διαχείριση στην Ανατολική Μεσόγειο. Βρείτε και λύστε τις διαφορές σας. Που αυτό είναι σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ή με τις εθνικιστικές κορώνες που ακούσαμε εδώ, ότι για όλα αυτά είναι ο τουρκικός λαός. Και μάλιστα αυτές οι εθνικιστικές παροπίδες του κυρίου Βελόπουλου τον οδήγησε σε ένα πολύ σημαντικό ατόπιμα. Όταν λέει ότι και το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας, το οποίο είναι σε συνθήκες υπερπαρανομίας, με διώξεις, με βασανισμούς, με φυλακίσεις, έχει την ίδια λέει αντίληψη με τον Ερντογάν και την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Ορίστε, θα καταθέσω την κοινή ανακοίνωση Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας για το τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Όπου μιλάνε τα σύνορα είναι απαράβατα και απαραβίαστα. Και ότι πρέπει να φύγουν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ. Γιατί ακριβώς αυτές τις εθνικιστικές κορώνες αξιοποιούν οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ για να διχάζουν τους λαούς και μέσα σε αυτόν τον διχασμό του λαού, όπως λέει και η λαϊκή παροιμία, ο λύκος είναι αναμπουμπούλα χαίρεται. Γιατί μέσα με αυτόν τον τρόπο αλλάζουν τα σύνορα. Και από αυτή την άποψη, τι χρειάζεται για να υπάρχει ειρήνη και φιλία στην περιοχή και στους λαούς? Να απομακρυνθούν το ταχύτερο δυνατό οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την περιοχή. Να αποδυναμωθεί σημαντικά ο ρόλος του. Να αντιπαλέψουμε λοιπόν αυτούς τους σχεδιασμούς. Και από αυτή την άποψη τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας το εξής. Ποια είναι η διέξοδος στο λαό σήμερα που ανοίγεται? Είναι μήπως η σταθερή κυβέρνηση που λέει η Νέα Δημοκρατία ή η προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ? Μα και τις δύο τις γνωρίσαμε. Και τη σταθερή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προοδευτική, λεγόμενη πρώτη φορά αριστερά. Γνωρίσαμε. Οι κυβερνήσεις όλες αυτές τι είχαν χαρακτηριστικό? Η κοινή τους σταθερότητα, ο κοινός τους βηματισμός στον αντιλαϊκό κατήφορο. Αυτό ήταν το κοινό τους χαρακτηριστικό. Γιατί? Γιατί έχουν κοινή στρατηγική. Ομπρέλα τους είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και η Αμερικάνη κοινή ομπρέλα. Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν κοινή στρατηγική. Δεύτερον, παρεφερεί προγράμματα και παρόμοιες πολιτικές. Άμα τα δείτε, διαφωνούν σε κάτι πόσο μικρό ποσοστά διαφωνούν, ενώ επί της ουσίας παραμένουν τα ίδια και απαράλλαχτα. Ή μήπως είναι αυτό το οποίο άφησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Βουλής? Ολοκληρώστε Ελληνικής παρακαλώ, κύριε Καρδινόσοπο. Ναι, κλείνοντας φιλικά το μάτι προς την κυρία Μελώνη και την ακροδεξιά στην Ιταλία. Μη βιαστούμε, λέει, να την κατηγορήσουμε. Αλήθεια, αυτή η ακροδεξιά πώς μας προέκυψε ξαφνικά στην Ιταλία ή σε άλλες χώρες? Δεν ήταν αποτέλεσμα, δεν ήταν των αντιλαϊκών πολιτικών που ασκήθηκαν όλο αυτό το διάστημα? Ο εγκλωβισμός της λαϊκής δυσαρέσκειας ανάμεσα σε φιλελεύθερες, σοσιαλδημοκρατικές ή τεχνοκρατικές κυβερνήσεις στην Ιταλία που οδήγησε? Ποιο δρόμο άνοιξε? Το δρόμο προς τη Μελώνη άνοιξε. Η λογική του μικρότερου κακού στην Ιταλία, ποιο δρόμο άνοιξε? Το δρόμο προς τη Μελώνη άνοιξε. Να λοιπόν, πώς υπάρχουν κοινές συνισταμένες με τα ελληνικά ζητήματα. Γι' αυτό εμείς λέμε πολύ καθαρά
ότι η διέξοδος, η πραγματική για το λαό, έτσι είναι να συγκρουστεί με τις πραγματικές αιτίες και τους πραγματικούς υπεύθυνους που επιδεινώνουν τη θέση τους και να απομονώσει τους διάφορους σωτήρες. Γιατί χρειάζεται να αναδειχθεί μια πολύ αδύναμη κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, όποια και αν είναι αυτή, γιατί η τροχιά της είναι προδιαγεγραμμένη και τα αντιλαϊκά της χαρακτηριστικά και προσανατολισμός επιβεβαιωμένος και να δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Ολοκληρώστε, παρακαλώ. Ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση με ισχυρό κουκουέ. Γιατί μόνο το κουκουέ πιστεύει στη δύναμη του λαού, ότι μπορεί να αποκρούσει την επιδείνωση της θέσης και βεβαίως να ανοίξει το δρόμο στη μεγάλη προοπτική, στην ελπίδα την οποία υπάρχει, που δεν είναι άλλη από το σοσιαλισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.